Η εδώ γίνεται για να ενημερώσουμε κυρίως τις επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες, για τις δυνατότητες που υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και επίσης με την ευκαιρία για να συζητήσουμε για τοπικά προβλήματα που, δόξα τω Θεώ, παντού υπάρχουν ή δυστυχώς παντού υπάρχουν και να λύσουμε τοπικά προβλήματα όσο καλύτερα μπορούμε. Είχαμε συναντήσεις ήδη με τον Δήμαρχο της Κοζάνης, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Εορδέας και θα έχουμε και στη συνέχεια και άλλες συναντήσεις και το απόγευμα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εξαντλητικά για τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης τοπικά αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η Δυτική Μακεδονία έχει πολύ ανάγκη λόγω της μετάβασης. Θα είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης βασική προτεραιότητα? Η Δυτική Μακεδονία έχει το ειδικό πρόγραμμα μετάβασης το οποίο χειρίζεται τα θέματα μετάβασης. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο ειδικά συνδεδεμένο με τη μετάβαση το οποίο είναι το έργο της αποκατάστασης των λιγνητορυχείων. Μίλησα πριν από λίγο με τη ΔΕΗ που μου είπαν ότι έχουν ξεκινήσει και έχουν βάλει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα χρήματα είναι πολλά, είναι πάνω από 200 εκατομμύρια και έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι όλα τοπική προσθέμενη αξία και στην ουσία είναι κατά βάση χωματουργικού χαρακτήρα έργα και θα απασχολήσουν ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά όταν όσο μένουν χωρίς δουλειά όσο γίνεται η απόσυρση του λιγνίτη. Συνεπώς είναι κρίσιμα χρήματα για τη μεταβατική περίοδο πριν αρχίσουμε να έχουμε τις μεγάλες επενδύσεις μετάβασης εδώ. Κύριε Σκυλακάκη, για το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή υπάρχουν από τη Δυτική Μακεδονία και τις επιχειρήσεις εδώ και τα επιμελητήρια, παράπονα ότι δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία στα προγράμματα αυτά. Έχει προβληθεί. Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει τεράστια ευελιξία. Παράδειγμα, το κομμάτι του το αγροτικό του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι περίπου 1 δις επενδύσεις, θα έχει όλο ολοκληρωθεί, πριν να πάρουμε και το επενδύσεις που θα γίνει στην Δυτική Μακεδονία, μέσα στο πρώτο τρίμηνο φέτος. Ήδη ένα κομμάτι σημαντικό, γύρω στα 25 εκατομμύρια επιδοτήσεις, πληρώθηκαν στο τέλος προηγούμενης χρονιάς. Τα δάνεια επίσης έχουν πολύ μεγάλη ευελιξία, μπορεί κανείς να τελειώσει τις διαδικασίες μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Ο μέσος όρος είναι λιγότερος από 3 μήνες. Και τα άλλα προγράμματα, επειδή υπάρχει μεγάλη πιεστικότητα, προχωρούν γρήγορα. Και προχωρούν γρήγορα και έργα. Μίλαγα με τον Δήμαρχο και η αστική ανάπλαση, που είναι ένα αξιόλογο ποσό και θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα της Κοζάνης, γιατί είναι η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, θα δημοπρατηθεί εντός του Φεβρουαρίου και θα αρχίσει η υλοποίησή της εντός του χρόνου.